Περιπλέκεται ακόμη περισσότερο η πολιτική κατάσταση στα κατεχόμενα. Ο τουρκοκύπριος διαπραγματευτής Κουτρέτζερ Σάι άφησε το πρωί ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη λεγόμενη Προεδρία του Ψευδοκράτου. Η κίνηση του Ζερσάη αναμένεται να έχει επιπτώσει και στι διαπραγματεύσει για τον Κυπριακό, καθώ είναι αυτονόητο ότι ο τουρκοκύπριο πολιτικό θα πρέπει να παρετηθεί από τη θέση του διαπραγματευτή, ειδικότερα στην περίπτωση που ο Ντερβησέρογλου αποφασίσει να επαναδιεκδικήσει την λεγόμενη προεδρία του Ψευδοκράτου. Είναι δε πολλοί αυτοί που εκτιμούν ότι η ενέργεια του κουτρέλ Σερσάι αποσκοπούσε ακριβώ στο να προκαταλάβει και να αποθαρρύνει τι όποιε κινήσει του Ντερβησέρογλου. Όπω μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ζερσάη δήλωσε ότι προ το παρόν έχει άλλα καθήκοντα, αλλά θα λάβει, όπω είπε, την απόφασή του όταν οι συνθήκε οριμάσουν. Σύμφωνα πάντα με τα όσα μεταδίδονται στα κατεχόμενα, αντίπαλο του κ. Ζερσάη αναμένεται να είναι ο λεγόμενο Υπουργό Εξωτερικών ω τριναμή. Και όλα αυτά την ώρα που ο κ. Σέρογλου, ενοχλημένο από τι προχθεσινέ δηλώσει του Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Νίκου Χριστολίδη περί μπλοκαρίσματο τη ενταξιακή πορεία τη Τουρκία έδινε με ανακοίνωσή του νέο ρεσιτέλα δηλαδή, ιδελαξία και προκλινικότητα, ισχυριζόμενο πω εάν θα πρέπει να αφισβητηθεί η συμμετοχή κάποιου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ηνωμένα Έθνη, θα πρέπει να είναι τη ελληνοκυπριακή κρατηνέκφρασης του πλευρά. Παράλληλα, αφού επισημαίνει προ την ελληνοκυπριακή πλευρά πω ο συνομιλητή τη είναι η τουρκοκυπριακή πλευρά και όχι η Τουρκία, ο κατοχικό ηγέτη υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του πω τέτοιε δηλώσει ελληνοκυπρίων αξιωματούχων δηλητηριάζουν κατά την έκφρασή του την ατμόσφαιρα τη ειρηνευτική διαδικασία και σαμποτάρουν τι ελπίδε για συμφωνία.